Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Ακούστηκε προηγουμένως ότι θα πρέπει να μιλάμε σε αυτή την αίθουσα για πολιτικά θέματα και ευελπιστώ ότι η παιδεία είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να μας αρχίσει όλους. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στα νούμερα. Σύμφωνα με την 8440 του 2011 υπουργική απόφαση, στο άρθρο 13, ο απολογισμός των νομικών προσώπων της Σχολικής Επιτροπής στην προκειμένη περίπτωση υπόκειται στην έκκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και αποφαίνεται για την έκκληση με απόφαση που λαμβάνεται έως το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχεία υπόκειται για έγκριση στο Υγείο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι απολογισμοί είναι καθαρά ταμιακοί, δηλαδή αποτυπώνουν την κατάσταση τη στιγμή έως την 31/12 κάθε έτους, ως προς το τι εισέπραξε, καθώς επίσης και το τι πλήρωσε το νομικό πρόσωπο σε κάθε κρίση και δεν αποτυπώνονται σε αυτούς απαιτήσεις μη εισπραχθέντων εσόδων, καθώς επίσης και οτιδήποτε ανεξόπλητο υπάρχει. Ο απολογισμός του 2011 εγκρίθηκε εκπρόθεσμα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, ομόφωνα με, στις 21 έτους του 2012. Ο απολογισμός του έτους 2012 εγκρίθηκε εκπρόθεσμα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, ομόφωνα στις 18 εβδόμου του 2013. Ο απολογισμός του 2013 εγκρίθηκε εκπρόθεσμα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, κατά πλειοψηφία 5 υπέρ και 4 κατά. Ως γνωστό, τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής αποτελούνται από δύο κύριες πηγές. Πρώτον, από τους ΚΑΠ, που καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες στο σχολείο. Έχουμε 4 δόσεις που πλέον έχουν γίνει 132.000 ευρώ η καθεμία και αποτελούν ειδικευμένη πίστοση, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε καμία άλλη δαπάνη και καλύπτονται μόνο για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Δεύτερον, από τις πιστώσεις από επισκευές και συντηρήσεις των ΣΑΤΑ, τα οποία αποτελούν και αυτά ειδικευμένη πίστοση και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για επισκευές και συντηρήσεις στο σχολικό κτηρίο, καθώς επίσης και από όποια άλλη επιχορήγηση υπάρχει από το Δήμο. Σύμφωνα με έγγραφο που έχουμε από την Λογιστική Εταιρεία του Νομικού Προσώπου, τον κ. Λαμπρακάκη Βασίλη, που την εκπροσωπεί, σχετικά με τις αποδόσεις του Δήμου Αχανών στις σχολικές επιτροπές των εισπραχθέντων ποσών, η πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου Αχανών για το 2011 ποσό 27.884,02 από ΣΑΤΑ και 15.180,33 από μισθώματα σχολικών μονάδων δεν αποδόθηκαν από το Δήμο στη Σχολική Επιτροπή και δεν συμπεριλήφθηκαν στον ταμιακό απολογισμό για οικονομική χρήση του 2011. Για το έτος 2012, ποσό 109.489,02 δεν αποδόθηκε στην πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή και δεν συμπεριλήφθηκε στον ταμιακό απολογισμό της οικονομικής κρίσης 2012. Για το έτος 2013, ποσό 120.434,08 από τη ΣΑΤΑ δεν αποδόθηκε στην πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή και δεν συμπεριλήφθηκε στον ταμιακό απολογισμό οικονομικής κρίσης 2013. Δηλαδή, ο Δήμος Αχανών συνολικά για το έτος 2011, 2012 και 2013, ενώ μπήκαν στα ταμεία όλα αυτά τα χρήματα, δεν απέδωσε ως όφιλες τον νομικό πρόσωπο συνολικού ύψους 272.987,45 ευρώ, χρήματα με τα οποία θα επισκευάζονταν τα σχολικά κτίρια των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
Σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκόλλου 57823 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα έγκριση απολογισμού πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και νομικών προσώπων, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν τη δυνατότητα κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τις ευθύνες του Δημοτικού Αναγκήτου από συγκεκριμένη διαχείριση. Αμέσως μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι απολογισμοί θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με την νομοθεσία στο Ελεκτικό Συνέδριο, όπως προβλέπεται με τον νόμο 32/2003 του 2003, εντός ενός μηνός. Πράγμα για το οποίο δεν είχε κάνει η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο τον κύριο Ντούρο, δεν είχε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκριθούν οι απολογισμοί της Σχολικής Επιτροπής για το 11, 12 και 13 και γι' αυτό τον λόγο δεν είχε σταλεί και στο Ελεκτικό Συνέδριο, γεγονός το οποίο προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Επίσης, ο απολογισμός του 2014, να σας ενημερώσω ότι εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής εντός των ορίων της προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τέλος Μαρτίου, και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει προσέγγιση για να αποσταλεί στο Ελεκτικό Συνέδριο. Από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή απαντήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου, το αριθμό πρωτοκόλλου 4/72 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με καταγγελία που έγινε το 2012 από την Ένωση Γονέων για καταψήφιση του απολογισμού του 2012. Το παραπάνω έγγραφο εκκρεμούσε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ήρθε πρόσφατα, λάβαμε γνώση και προβήκαμε στην απάντηση όπως οφείλαμε. Καταλήγοντας για όλη αυτή την κατάσταση, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μεγάλη πολιτική ευθύνη η οποία παραίνει κατά αποκλειστικότητα τον πρώην Δήμαρχο Αχαρνών, τον κ. Σωτήρη Ντούρο, καθώς επίσης και όλους τους αντιδημάρχους, οικονομικό, τους προέδρους της ΔΕΠ, τους προέδρους των νομικών προσώπων, στο μερίδιο που αναλογεί στον καθέναν η ευθύνη αυτή, και δείχνει για ακόμα μια φορά την πολιτική αδιαφορία, την πολιτική ανευθυνότητα, την πολιτική προχειρότητα και την πολιτική ανικανότητα με την οποία η προηγούμενη Δημοτική Αρχή αντιμετώπισε όλα τα θέματα παιδείας. Είμαι διαθέσιμος σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε.